Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ καταρχήν το ecoleft.gr για την ευκαιρία αυτή να ξαναπούμε ορισμένα πράγματα για τη δημόσια διοίκηση και τον φίλο και σύντροφο τον Γιάννη τον Παλάφα που με την ιδιότητά του και σαν υφυπουργού εσωτερικών ανοίγει και θα ξανανοίγει συνέχεια αυτή τη συζήτηση. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι εμφανώς συγκινημένος γιατί είναι μαζί μας ο Σταύρος ο Μπένος, με τον οποίο πριν από πολλά χρόνια είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του στη θέση που σήμερα είμαι εγώ και το λέω αυτό διότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά πράγματα στην δημόσια διοίκηση, αλλά όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση, έχουν προϋπάρξει, έχουν υπάρξει δηλαδή ιδέες, εφαρμογές, απόψεις, άνθρωποι. Αυτή είναι η κληρονομιά ενός ζωντανού οργανισμού όπως είναι η δημόσια διοίκηση, παρά το γεγονός ότι έχει δυσφημιστεί τόσο πολύ στην Ελλάδα και προφανώς ενέργειες και πολιτικές και πρωτοβουλίες που έχουν υπάρξει κατά καιρούς έχουν τη θέση τους σε μια συζήτηση σοβαρή σε αυτή τη διαδρομή που είχαμε όλοι μας. Στο Σταύρο οφείλουμε, όπως ξέρετε, μια μεγάλη πρωτοβουλία που ήταν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Εγώ θα πω και λίγο ακόμα πιο πίσω και άλλες πρωτοβουλίες, όπως το ΑΣΕΠ τη δεκαετία του 90 και ακόμα πιο πίσω τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης τη δεκαετία του 80. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η δημόσια διοίκηση είχε φωτεινές περιόδους, φωτεινά παραδείγματα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι έχουμε ασυνέχειες. Ότι αντί να χτίζουμε πάνω σε αυτά, συνήθως πηγαίναμε αυτό που έλεγε ο Λένιν, ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω, σε μια σειρά από τέτοιες πολιτικές. Η δημόσια διοίκηση είναι αυτό που έχει υποθεί πολλές φορές, έχει καταγραφεί ένα μεγάλο γραφειοκρατικό, δυσλειτουργικό τέρας, αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό, τα τελευταία 20-25 χρόνια, τα χρόνια του νεοφιλελευθερισμού σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι και κάτι χειρότερο, θα έλεγε κανείς, είναι μια προσπάθεια να αποδομηθεί η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και η έννοια του δημόσιου χώρου. Τι έχει συμβεί τα τελευταία 25 με 30 χρόνια στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά ευρύτερα? Αποδυναμώθηκε η δημόσια διοίκηση ως ένας ενιαίος χώρος σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου της κρατικής πολιτικής, των κρατικών πολιτικών, στον πληθυντικό καλύτερα. Αποδυναμώθηκε δηλαδή και ξεχώρισε και διαχωρίστηκε ο σχεδιασμός από την εφαρμογή και η εφαρμογή από την εκτέλεση. Είναι μια κεντρική λογική του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόστηκε σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις και σε όλα τα κράτη και σαν απότερο στόχο είχε καταρχήν τη μείωση των αρμοδιοτήτων, τη μείωση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος και το περίφημο outsourcing, δηλαδή τις εφαρμογές αφανούς ή εμφανούς πολλές φορές ιδιωτικοποίησης, οι οποίες υλοποιηθήκανε με συνεκτικό τρόπο και ενιαίο τρόπο, θα έλεγε κανείς, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια βασική παθογένεια, η οποία ήρθε να προθεστεί στις παραδοσιακές παθογένειες, αυτές που ξέραμε από τη δεκαετία του 50 ακόμα, ένα πελατειακό κράτος φτιαγμένο στα όρια και στις πολιτικές των νικητών του εμφυλίου, το οποίο αναπτύχθηκε με όρους γραφειοκρατικούς, με μια εσωστρέφεια, χωρίς τη λογική εξυπηρέτηση των πολιτών, με όρους αναπαραγωγής πελατειακών δικτύων, και τα πελατειακά δίκτυα, ξέρετε, δεν είναι πάντοτε κομματικά, είναι και κομματικά, αλλά πολλές φορές είναι και όλες αυτές οι δυνατότητες των εμφανών ή αφανών ομάδων συμφερόντων
που λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο πελατειακών συστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα, παραδείγματος χάρη, είναι ότι έχουμε δεκάδες, και είναι κυριολεκτικό αυτό που σας λέω, σχέσεις εργασίας μέσα στο δημόσιο. Έχουμε από τις συμβάσεις εργασίας μιας μέρας που διαρκούν 20 χρόνια. Είναι πρωτοφανές, αλλά έτσι είναι. Είναι απίστευτο, αλλά έτσι συμβαίνει. Και πάμε σε ό,τι άλλου είδους σχέση εργασίας μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κατακαιρματισμό εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, εργασιακών συνθήκων μέσα στο δημόσιο. Και πρέπει λοιπόν αυτό το τέρας τώρα της γραφειοκρατίας, του πελατειακού κράτους, των κομματικών ή άλλων εξαρτήσεων, δεν μένω μόνο στον παράγοντα των κομμάτων, την παραδοσιακή κομματοκρατία, θα πρέπει όλη αυτή την ιστορία να την εξορθολογήσουμε. Η διαφορά της οπτικής αυτής αυτού του νομοσχεδίου που ψηφίσαμε το προηγούμενο διάστημα είναι ότι επιχειρούμε να δούμε λίγο συνεκτικά αυτή την αποσπασματικότητα η οποία υπήρχε μέσα στο δημόσιο τομέα. Έχουμε εφαρμογές καλές. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στα συστήματα επιλογής τελεχών, νόμοι όπως ο τελευταίος νόμος, ο νόμος του Ραγκούση, είχε να προσφέρει συγκεκριμένες οπτικές, καλές πρακτικές. Αλλά τι έλειπε πάντα? Είχαμε λοιπόν το ΕΚΔΑ, είχαμε το ΑΣΕΠ, είχαμε τα ΚΕΠ, είχαμε ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Αποσπασματικές όμως προσπάθειες, τομές μεν, αλλά που δεν έβλεπαν το θέμα της δημόσιας διοίκησης σε μια ευρύτερη συνολική προοπτική, και δεν το έβλεπαν γιατί δεν μπορούσαν να το δουν πρακτικά, δηλαδή δεν μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν από μόνες τους όλη αυτή τη σχέση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης με το δημόσιο χώρο, με το κράτος, με την ιδιωτική οικονομία κ.ο.κ. Επομένως, σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεθοδολογική καταρχήν διαφορά. Προσπαθούμε να δούμε ενιαία, όσο γίνεται πιο ενιαία, όσο γίνεται πιο συνεκτικά, δεν είναι εύκολο αυτό, όλη τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ξεκινώντας από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του και την περίφημη πρόκληση της αποκομματικοποίησης, και φτάνοντας στα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να λάβουμε πλέον υπόψη μας, και φτάνοντας επίσης στα ζητήματα αξιοποίησης του στελεχειακού της δυναμικού, αλλά και έχοντας στο μυαλό μας επίσης μια σειρά από θεσμικές τομές που πρέπει να γίνουν, που πρέπει να ακολουθήσουν, όπως είναι η αξιοποίηση της κινητικότητας, η αξιοποίηση μιας ιδιαίτερης νομοθεσίας περί του προβλήματος που συζητιέται σε όλο τον κόσμο, περί περιστρεφόμενων θυρών, δηλαδή των σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η νομοθεσία περί κυβερνητικών οργάνων που πρέπει να αλλάξουμε και πρέπει να εξυγχρονίσουμε δομικά και ούτω καθεξής. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι οι θεσμικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα δεν είναι θέμα μόνο ενός νόμου, είναι θέμα πολλών νομοθετικών πρωτοβουλειών και δευτερογενών πρωτοβουλειών, θα έλεγε κανείς. Η αναβάθμιση και ο εξυγχρονισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης είναι μία από αυτές, παραδείγματος χάρη, τις δευτερεύουσες εντός εισαγωγικών πολιτικές που πρέπει να γίνουν, και μια σειρά από άλλα θέματα που δεν είναι της ώρας να σας τα παριθμίσω, γιατί τα έχουμε μπροστά μας και θα τα δούμε. Πάντως έχουμε μια μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή να πάμε το δημόσιο τομέα διαφορετικά από εκεί που πήγε τα τελευταία 20-25 χρόνια, δηλαδή να τον επαναπροσδιορίσουμε σαν χώρο υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος, να τον οριοθετήσουμε απέναντι σε όλες τις εμφανείς ή αφανείς ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες τον διέβρωσαν, να αποκαταστήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία του ανθρώπινου δυναμικού του, και ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παραμένει υποβαθμισμένο μέσα στη γραφειοκρατία, μέσα στην ανυποληψία, μέσα στη μη ανάθεση πραγματικών καθηκόντων και λειτουργικών καθηκόντων. Πρέπει να πάμε λοιπόν σε μια διαφορετική λογική, σε μια διαφορετική αλλαγή όλης αυτής της σχέσης μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιου συμφέροντος και εξωτερικού περιβάλλοντος. Θέλω να σας πω ότι η δημόσια διοίκηση προφανώς βρίσκεται σε μια κομβική αυτή τη στιγμή κατάσταση, κρίσης,
Τα τελευταία 5 χρόνια έχασε 370.000 ανθρώπους. Οι μισθοί μειώθηκαν κατά μέσο όρο γύρω στο 35 με 40%. Έχει μια πρωτοφανή αδυναμία στο να γίνει πόλος έλξης, δομική αδυναμία και οικονομική και δημοσιονομική, αλλά και λειτουργική αδυναμία να γίνει πόλος έλξης ενός νέου ανθρώπινου δυναμικού, πολύ πιο μορφωμένου, πολύ πιο προσοντούχου, που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δυσφημίστηκε όμως, ξέρετε, πάρα πολύ. Εδώ και 20-25 χρόνια παρακολουθούμε το έργο του άχρηστου δημόσιου τομέα. Πέρασε μέσα από διαθεσιμότητες, από προσχηματικές αξιολογήσεις, από καταχρηστικές πολιτικές και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Ένας δημόσιος τομέας που είναι απολύτως υποστελεχωμένος, δεν μπορεί δηλαδή να ασκήσει τις βασικές κοινωνικές ανάγκες, δεν μπορεί να ασκήσει τις βασικές ελεγκτικές ανάγκες, έχει να αντιμετωπίσει πρωτότυπα προβλήματα όπως είναι και καινούργια προβλήματα μεγάλης έντασης όπως είναι το προσφυγικό και άλλα πολλά. Και πρέπει λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον της μεγάλης δομικής κρίσης να το επανασυστήσουμε, να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε λειτουργικό, να το κάνουμε σύγχρονο, να το κάνουμε αξιόπιστο και να το κάνουμε ελκυστικό προς τους πολίτες. Δεν είναι εύκολη δουλειά, διότι πράγματι το δημόσιο δεν έχει όλα αυτά τα θετικά τα οποία έχω απαριθμίσει, έχει και ένα πλήθος αρνητικών. Είναι ένα πρότυπο, αν θέλετε, έχει και τις κακές του πρακτικές, εκτός από τις καλές του προϋποθέσεις. Έχει μια σειρά από ζητήματα που τα ξέρουμε όλοι και τα οποία αποτελούν τροχοπέδι σε μια ανάπτυξη, σε μια σοβαρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια οριακή στιγμή, αυτή τη στιγμή, σε μια οριακή στιγμή για το δημόσιο τομέα, όπου πρέπει να ξαναδούμε όλο το σχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης από την αρχή. Ο νόμος τον οποίο έχουμε ψηφίσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου, έχει τρεις βασικούς άξονες όπως θα ξέρετε. Ο πρώτος βασικός άξονας είναι μια σταθερή πολιτική αποκομματικοποίησης. Τι σημαίνει αποκομματικοποίηση? Αποκομματικοποίηση σημαίνει ότι το κομματικό υποσύστημα, το πολιτικό υποσύστημα, θα πρέπει να αφήσει χώρο στο διοικητικό υποσύστημα να αναπνεύσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δημόσια διοίκηση είναι αποπολιτικοποιημένη. Αντιθέτως, έχει πολύ ισχυρά πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά για να έχει αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και το βασικό πολιτικό της χαρακτηριστικό είναι η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, ο εγγυητής του δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει ακριβώς να γυρίσει την πλάτη σε κάθε μορφή κομματικοποίησης. Ή σε κάθε μορφή, αν θέλετε, ελέγχου των διοικητικών της πολιτικών και των διοικητικών της πρακτικών απέναντι στις οργανωμένες ομάδες συμφερόντων οι οποίες λειτουργούν για δικό τους λογαριασμό. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να ξαναδεί όλη τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους από την αρχή. Σε αυτή τη βάση θεσμοθετήσαμε το Εθνικό Μητρό Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που έχει σαν σκοπό να καταγράψει καταρχήν όλο το ανθρώπινο υψηλό δυναμικό του δημόσιου τομέα, όσο βεβαίως είναι υψηλό δυναμικό, να είναι σε μια διαφανή κατάσταση, ελεγχόμενη κατάσταση από όλους και κάθε επιτελική θέση του δημόσιου τομέα που σημαίνει από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από ακόμα και τις θέσεις των παλαιών γενικών γραμματέων των Υπουργείων, να μπορέσουμε να τις στελεχώνουμε με αυτή τη διαδικασία του Μητρώου μέσα από μια αντικειμενική, αξιοκρατική και δυναμική διαδικασία επιλογής των επιτελικών στελεχών. Απορίες υπάρχουν πολλές. Είναι όλο το ανθρώπινο δυναμικό καλό? Δεν βρίσκεται ανθρώπινο δυναμικό στον ιδιωτικό τομέα? Η απάντηση είναι ναι. Αλλά κανένας οργανισμός δεν ξεκινά την ανασύνθεσή του παρά μόνο κάνοντας αξιοποίηση και αξιολόγηση των δικών του πόρων οικονομικών, ανθρώπινων, προγραμματικών, διοικητικών και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το άλλο μοντέλο είναι ένα μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς σήμερα. Μη καθαρές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου.
όπου υπησέρχεται ο ένας στον άλλον. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της νεοφιλελεύθερης, λέω εγώ, πολιτικής τα τελευταία χρόνια στον χώρο αυτό? Ήταν ένας κακός ιδιωτικός τομέας, εξαρτημένος σε πολύ μεγάλο βαθμό από το δημόσιο, από το κράτος, και ένα δημόσιο το οποίο δεν λειτουργεί και το οποίο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ως προς την αξιολόγησή του, ως προς την αξιοποίησή του, ως προς την εικόνα του, που ξέρουμε όλοι και που προφανώς δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τα επόμενα χρόνια? Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία μακράς πνοής. Κάνουμε μια αλλαγή η οποία θα κριθεί και πρέπει να κριθεί σε βάθος χρόνου. Δεν κάνουμε μια αλλαγή για το 2016. Κάνει μια αλλαγή η οποία θα πρέπει να λάβει το χρόνο της, γιατί έτσι ακριβώς πρέπει να συζητάμε όταν συζητάμε για πραγματικές ρυθμίσεις ή, αν θέλετε, μεταρρυθμίσεις. Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη, γιατί έχει κατασυκοφαντηθεί και έχει ταυτιστεί με άλλες λογικές. Αλλά ας τη χρησιμοποιήσω για λόγους συνεννόησης. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ένα τοπίο το οποίο είναι αρρύθμιστο. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη δομική περίοδο αλλαγών. Η δεύτερη διαδικασία, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι του νομοσχεδίου είναι η αξιολόγηση. Αξιολόγηση η οποία δεν είναι τιμωρητική, δεν είναι καταχρηστική, είναι πραγματική αξιολόγηση με έμφαση στην αξιολόγηση των δομών και του προσφερόμενου έργου. Προφανώς με μια διαδικασία η οποία ακουμπάει σε μια ευρύτερη οργανωτική αλλαγή την οποία έχουμε μπροστά μας, αλλαγή που αφορά τα οργανογράμματα των οργανισμών, των υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ούτω καθεξής, μια λειτουργική αναδιάρθρωση όλων των οργανωτικών δομών, ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε μια αποτίμηση κάθε στιγμή του προσφερόμενου έργου και του παραγόμενου έργου από όλες αυτές τις δομές της δημόσιας διοίκησης, κυρίως αυτές οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης των πολιτών. Αλλά όχι μόνο, βέβαια, έτσι. Μία αξιολόγηση η οποία πρέπει να είναι διαφανής, εισάγει θεσμικές τομές όπως είναι η αξιολόγηση, καταρχήν ότι δεν είναι ατομοκεντρική, γιατί δεν λειτουργεί ποτέ η αξιολόγηση ενός ατόμου αποκομμένο από το κοινωνικό του και εργασιακό του περιβάλλον. Δεν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση. Δίνοντας όλες τις δυνατότητες και κινήτρων έτσι ώστε ένα δυναμικό το οποίο πράγματι μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές να γίνει καλύτερο και να αξιοποιηθεί σε οικονομίες κλίμακας μέσα στη δημόσια διοίκηση. Εισάγοντας το θεσμό της αξιολόγησης όχι μόνο των υφιστάμενων από τους προϊστάμενους αλλά και αντίστροφα, των προϊστάμενων από τους υφιστάμενους. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει σύγχρονο λειτουργικό οργανωτικό σχήμα το οποίο να μην αποτιμά και το ρόλο της ηγεσίας, εντός εισαγωγικών. Καθορίζοντας όλες εκείνες τις δομές της κοινωνικής λογοδοσίας, δηλαδή δείκτες ικανοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, επιτροπές ακροάσεων της δημόσιας διοίκησης, θεσμικές και διαφανείς, έτσι ώστε να φιλτράρονται ακόμα και εκείνα τα ακραία πελατειακά αιτήματα πολλές φορές που δέχεται η δημόσια διοίκηση δια των παράλληλων οδών, διαφάνεια δηλαδή, αξιολόγηση προς όφελος του προσφερόμενου έργου, προς όφελος των πολιτών. Και το τρίτο μεγάλο κομμάτι, η τρίτη μεγάλη θεσμική αλλαγή από την οποία ξεκινάει αυτή η μεταρρύθμιση, είναι η επιλογή των προϊσταμένων. Η επιλογή δηλαδή των στελεχών. Σε ένα δημόσιο το οποίο έχει μια καταλυτικότατη παράδοση σε φαβοριτίστικες πολιτικές επιλογής στελεχών, όπου όλες οι έννοιες τα προηγούμενα χρόνια κατασυκοφαντήθηκαν, πρέπει να ξαναδώσουμε χωρίς μεροληψίες δομικές και χωρίς δογματισμούς, πρέπει να ξαναδώσουμε τη δυνατότητα μιας επιλογής, της δυνατότητας επιλογής στελεχών με έναν τρόπο διαφανή και γνωστό εκ των προτέρων. Σε αυτή τη λογική καθιερώνεται 4 βασικά κριτήρια, γνωστά εκ των προτέρων και δεσμευτικά, αν θέλετε, για την άσκηση της διοίκησης στην επιλογή στελεχών, τα τυπικά προσόντα και ό,τι σημαίνει αυτό,
η αξιολόγηση, οι εμπειρίες, η εργασιακή εμπειρία, και για πρώτη φορά στο κομμάτι αυτό κατοχυρώνεται και η εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε τομείς που δεν είναι μόνο η εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο, στο στενό δημόσιο τομέα. Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς σήμερα ο μέσος όρος δυστυχώς ηλικίας των ανθρώπων του δημόσιου τομέα είναι πολύ μεγάλος. Και θα αναγκαστούμε και τα επόμενα χρόνια να παραμείνει. Θα είναι δύσκολο να μειώσουμε τον μέσο όρο ηλικίας. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μέχρι να διοριστούν ή μέχρι να αναλάβουν καθήκοντα, κάτι κάναν στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν λογιστές, ήταν γεωπόνοι, ήταν ελεγκτές, ήταν δικηγόροι, ήταν οικονομολόγοι. Και είναι μια μεγάλη δομική ανισότητα του δημόσιου τομέα η μη εφαρμογή αυτής της αναλογικότητας, κατά κάποιο τρόπο. Και το τέταρτο μεγάλο κριτήριο, το κριτήριο της συνέντευξης. Ισορροπημένα προφανώς, της δομημένης συνέντευξης, τη συνέντευξη δηλαδή η οποία αφορά τη διαχείριση του περιεχομένου της εργασίας και όχι τη συνέντευξη που μάθαμε πολλές φορές από τις κακές εφαρμογές που είχαν, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα ισορροπημένο σύστημα το οποίο δεν δημιουργεί μεροληψία υπέρ του ενός ή του άλλου κριτηρίου, και έτσι σιγά σιγά να καταφέρουμε όλη αυτή η κρίσιμη διαδικασία επιλογής τελεχών μέσα στο δημόσιο τομέα να γίνεται με συνθήκες αξιοκρατίας και διαφάνειας και συνθήκες δημόσιου ελέγχου, διαφανούς, άμεσα προσβάσιμου, άμεσα ελεγκταίου, αν θέλετε, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Και κυρίως από τους ίδιους ενδιαφερόμενους, αλλά κυρίως όμως και από τους πολίτες. Κύριε Υπουργέ, είμαστε ήδη στο 20. Τελείωσα. Λοιπόν, τελευταία φράση. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Έχουμε μπροστά μας και άλλα πράγματα να δούμε. Δεν τελειώνει εδώ οι ανάγκες της αλλαγής στο δημόσιο τομέα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις παλιές δομές, πρέπει να φέρουμε καινούριο κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε όλη τη λογική, πρέπει να προσελκύσουμε νέο δυναμικό, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχω την αίσθηση ότι ξεκινήσαμε με μία τομή, από την δυνατότητά μας, από την ικανότητά μας να την υιοθετήσουμε, και μιλάω τώρα συλλογικά ως κοινωνικός χώρος, και το προσπάθησα πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό και έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος του δημόσιου τομέα έχει αγκαλιάσει με μια μεγάλη, παρά τις πολλές επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς, γιατί άριστο νομοθέτημα δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά έχω την αίσθηση ότι οδηγηθήκαμε μέσα από μια πολιτική ενεργητικής διαβούλευσης σε μια μεγάλη βασική κεντρική συνένεση με τον κόσμο της εργασίας στο δημόσιο τομέα. Επομένως, έχουμε κερδίσει το πρώτο στοίχημα, γιατί ξέρετε πολλές φορές, και τελειώνω με αυτό, δεν είναι οι νόμοι το πρόβλημα, είναι οι εφαρμογές πολλές φορές. Και για να υπάρξουν εφαρμογές, πρέπει να υπάρξουν μεγάλες εγγενείς δομικές συνενέσεις στον κόσμο στον οποίο απευθύνονται αυτές οι αλλαγές. Χωρίς αυτή την βασική αιρεσιμότητα δεν μπορεί καμία μεταρρύθμιση και καμία αλλαγή να έχει επιτυχία. Νομίζω ότι από αυτή την πλευρά έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Σας ευχαριστώ.